Our second place winner and silver medalist for Microsoft Excel 2019 goes to Nikolaos Rapanis of Greece. Στόχος του το κατά τα άλλους ακατόρθωτο. Κι όμως ο μόλις 17 ετών Νικόλας Ραπάνης κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον κόσμο στο πρωτάθλημα της Microsoft Office Specialist στην κατηγορία του Excel. Λίγες ώρες μετά την επιστροφή του στην Κρήτη, από την Καλιφόρνια και την τελετή απονομής, ο νεαρός μαθητής μίλησε στην Κρήτη TV για αυτή την εμπειρία ζωής, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ώσπου να φτάσει στην κορυφή. Από τη Δευτέρα Δημοτικού μέχρι την Τρίτη Γυμνασίου ασχολούμουν και με τα προϊόντα της Microsoft. Στη συνέχεια, για την προετοιμασία του διαγωνισμού, προετοιμάστηκα λίγο, διότι είχα ήδη αρκετή εμπειρία στο Excel, στη δικιά μας περίπτωση. Η κατάκτηση της Silicon Valley για τον Νικόλα Ραπάνη δεν ήταν ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Πριν από δύο μήνες, ο Ηρακλειώτης μαθητής στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού και ακολούθησε η δεύτερη θέση στον πλανήτη. Από εδώ και στο εξής, το βλέμμα στρέφεται στην επόμενη πολύ σημαντική χρονιά, αφού η έβρεση του κατάλληλου πανεπιστημίου στις ΗΠΑ είναι το πρώτο βήμα προς την επιτυχία. Λόγος που συμμετείχα εξ αρχής στο διαγωνισμό ήταν ότι διεκδικώ μία υποτροφία στην Αμερική και έτσι με τη λογική πάμε και βλέπουμε. Συμμετείχα. Επόμενο αποτέλεσμα του διαγωνισμού να είναι και η υποστήριξη αυτής της υποτροφίας και η υποστήριξη του πορτφόλιο που έχω ετοιμάσει για τα πανεπιστήμια της Αμερικής. Θα με ενθουσίαζε ένα πανεπιστήμιο της τάξης του Yale. Παρ' όλα αυτά έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις για το που θα σταλούν οι αιτήσεις. Συγκροτημένος, ταπεινός αλλά και ευτυχής, ο μαθητής του 4ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, με τις σπουδαίες δεξιότητες στο Excel, επεσήμανε ότι χωρίς τη συμβολή της οικογένειάς του αλλά και επαγγελματιών στο χώρο της επιστήμης υπολογιστών, δεν θα είχε φτάσει στη σπουδαία αυτή διάκριση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την οικογένειά μου που με υποστήριξε ποικιλοτρόπως σε αυτό μέχρι αυτή τη διάκριση.